λοιπόν, έχετε εσείς. Η κυρία Μέργελ όμως κατέβηκε, τη βλέπετε. Ωραία. Την υποδέχεται ο κύριος Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης είναι αυτός ο οποίος την υποδέχεται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Στα MOV σήμερα η Καγκελάρος, έτσι σωστά το βλέπω. MOV είναι αυτό, Μάριο, βοήθησε με τα χρώματα. Αυτό το σακάκι, όποτε ξέρεις, ανάλογα το χρώμα, αρχίζει και παίζει μια σημειολογία. Και αφήνουμε τον ήλιο. Παρακολουθήσουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Η Μαρίνα Παπαδάκη είναι πάντοτε στην γραμμή να μας περιγράψει τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Μαρίνα. Έγινε η κατάθεση από ό,τι είδατε και εσείς από την κυρία Μέρκελ. Αυτή την ώρα επιθεωρεί το άγημα. Είναι η μπάντα του στρατού, η οποία ακούτε. Επίσης, αγήματα του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Συνοδευόμενη πάντα από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος και την υποδέχτηκε. Αυτή τη στιγμή θα αποδώσει τιμές στους εκπροσώπους. Φυσικό ήχο δεν μπορούμε να ακούσουμε από εδώ που βρισκόμαστε. Εμείς ακούμε, Μαρίνα, ακούμε εμείς. Εμείς ακούμε, βλέπουμε ότι. Χαιρετά τους αξιωματικούς.
Πέτος, παιδί μου, λάθος, πολύ καλά. Και από εδώ να πούμε ότι θα κατευθυνθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς ακολουθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται και ένα μπέρδεμα, γιατί οι αξιωματικοί πάνε πρώτα να βάλουν το χέρι τους στο κεφάλι άνθρωποι, έτσι γίνεται ο χαιρετισμός. Και μετά να δώσουν το χέρι τους. Και η καγκελάρος εκεί μπερδεύτηκε αρκετές φορές. Σχεδόν που έβλεπε χέρι να σηκώνεται. Σχεδόν σε όλους. Τι να κάνει για αυτό, εντάξει. Είναι διαφορετικό το. Λοιπόν, η θυμοτυπία είναι αυτή και επειδή είναι Μέρκελ και δεν είναι κάποιος άλλος, είναι και αρκετοί περισσότεροι εδώ που τα λέμε στην πλατεία Συντάγματος. Γιατί πολλές υποδοχές έχουμε δει με λιγότερους παρόντες και πιο γρήγορες καταθέσεις εφάνων. Για το ύφος αποχώρησης. Και αρκετοί εκπροσώποι των μέσων επίσης είναι εδώ και των ελληνικών και των ξένων. Υπάρχει ενδιαφέρον, λες, για την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Παρότι το λέγαμε και χθες, έτσι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ωραία, γιατί είδαμε και δημοσιογράφους από αρκετά ξένα μέσα. Η κυρία Μέρκελ τώρα θα αποχωρήσει, θα μπει στο αυτοκίνητό της. Και η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή αποχωρεί, όπως βλέπουμε. Θα κατευθυνθεί στο Προεδρικό Μέγαρο που θα έχει συνάντηση με τον κύριο Παυλόπουλο σε λίγα λεπτά, την οποία εμείς. Καλά, σε πολύ λίγο, είναι πολύ μικρή η διαδρομή, με ανοιχτά τους δρόμους. Στο Σαλονάκι θα είναι. Επειδή η καιρή είναι πονηρή και το μέσο ιδιαίτερο, για να μας αρχίσουν και μας λένε, τους προλαβαίνω δηλαδή. Τι γερμανόφιλοι είστε εσείς, βλέπετε τη Φράου και την ακολουθείτε βήμα-βήμα. Πάντοτε όταν υπάρχει πρόεδρος της χώρας ή πρωθυπουργός και γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, απευθείας γίνονται συνδέσεις. Γιατί υπάρχει σχόλιο. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά θα έρθει. Περίμενε, θα έρθει, μην νοιάζει. Και να πούμε ότι είναι υποχρέωση, υποχρέωση της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να μεταδίδει αυτές τις επισκέψεις των ξένων αρχηγών κρατών. Όλων. Μαρίνα Παπαδάκη, ευχαριστούμε εσένα. Σιγά-σιγά θα μεταφερθούμε. Θα ξεκινήσει τώρα. Έλα, Γιάννη, τώρα μέχρι να φτάσει στο Προεδρικό, για πες μας για τη Γερμανίδα δημοσιογράφο. Όχι, δεν πρέπει να πάμε στη Γερμανίδα δημοσιογράφο.